Αλλά επειδή ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο πριν πάμε στο reality, λέει ότι νιώθω υπερήφανος για τη δουλειά μου και μπορώ να κοιτάξω τον κόσμο κατάματα και να μην ντρέπομαι ότι τους κοροϊδεύσα σε κάτι. Αυτό όντως ισχύει για τον Αντώνη Λουδάρο. Γιατί? Επειδή έχει υπάρξει και σε πάνελ εκπομπής, δεν τον ξέρουμε μόνο ως ηθοποιό και τα λοιπά. Όχι, ήταν συμπαρουσιαστής της Σπυροπούλου. Και που ήσουν και εσύ, Νίκο. Περιμένω να ολοκληρώσει γι' αυτό. Βεβαίως. Θα επέμβω. Θα μας πεις μετά τα πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι και ακόμα και τότε που ακουγόντουσαν διάφορα ότι υπήρχαν δυσκολίες στη συνεργασία κτλ. Ποτέ δεν βγήκε να μιλήσει εκείνη την περίοδο που ήταν σε αυτήν την εκπομπή. Ούτε αμέσως μετά που τελείωσε. Έκανε τη δουλειά του. Δεν έμπαινε σε καλούπια που δεν τα ήξερε. Και στάθηκε πολύ okay απέναντι στις καταστάσεις αυτές. Να σε επιβεβαιώσω λοιπόν σε όλα αυτά που λες. Εγώ εκεί τον θαύμασα περισσότερο για την αξιοπρέπειά του. Γιατί όντως πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, αλλά του είχαν υποσχεθεί. Αλλιώς είχε ξεκινήσει και αλλιώς κατέληξε συνεργασία. Mm-hmm. Και μιλάμε μπράβο για το πρωινό του Αλφα που σου και εσύ εκεί. Μουστάκι, ναι, συνεργαζόμασταν έναν ολόκληρο χειμώνα και κάναμε και παρέα με τον Αντώνη και το έλεγα κάθε φορά. Του λέω: θαυμάζω την υπομονή σου και την αξιοπρέπειά σου. Γιατί τι του έκαναν. Τι του έκαναν, ξέρει όταν πέσει. Καλή, πε να μάθουμε επιτέλου τι γίνει αυτό το πρωινό με τη Σπυροπούλου. Κάτι δεν λέει, δηλαδή. Όταν είχε πει ο Αντώνης. Ξέρετε και εκεί και αυτό και δεν. Και... Πε. Αν πάει στη τελεία θα πω. Πε. Όταν τον είχαν καλέσει για να συμμετέχει στην εκπομπή, του είχαν υποσχεθεί κάποια άλλα πράγματα. Έτσι. Μέχρι και τη συμπαρουσίαση που ανέφερε και γι' αυτό είπα, δεν ήταν συμπαρουσιαστή. Μα αυτό δεν ήταν η εκπομπή. Κωνσταντίνα έκανε την εκπομπή. Ναι, αλλά δεν ήταν... ήθελε να έχει συμπαρουσιαστεί. Μόνο η Κωνσταντίνα έκανε την εκπομπή. Και ήταν κάτι το οποίο τον ξένησε τον ίδιο, αλλά λόγω του ότι αυτό που τον είχε φέρει στην εκπομπή. Το πρόσωπο, δεν εννοώ, το στέλεχος του καναλιού, αποχώρησε. Ήταν μετέωρος σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, δηλαδή από Οκτώβριο μέχρι Ιούλιο. Δεν είχε ρόλο συγκεκριμένο, νοείς. Και δεν είχε κάποιον να πάει να απευθυνθεί, ώστε να το εξηγήσουν γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα από αυτά που είχαν συμφωνηθεί. Και αυτό του θαύμασα, ότι έκανε υπομονή, αξιοπρεπέστατος και επαγγελματίας απόλυτα και έφερε εις πέρας αυτό που είχε κληθεί να κάνει. Αλλάζονται στα δεδομένα. Τα έχω πει, Νικολέτα μου. Τα έχω πει. Μην φανεί ότι μου τα έχει πει. Λοιπόν, να πούμε για το δωράκι μας.